Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, νέοι και γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή με κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, με νέα μέτρα, όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρά καπιταλιστικά κράτη που μεγαλώνουν τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου και εμπλοκής της χώρας μας, ενώ το κλίμα ψευδεπίγραφης συνένεσης και δίθεν εθνικής ομοψυχίας που καλλιεργείται, στόχο έχει να δώσει στήριξη ο λαός στη δική του σφαγή για να ξεπεράσει το αστικό πολιτικό σύστημα και τα κόμματά του, τα προβλήματά τους. Τώρα είναι η ώρα ο καθένας και η κάθε μια να μην επιτρέψει τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, να εμποδίσει την παραπέρα ισοπαίδωση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων που ολοκληρώνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το μνημόνιο. Τώρα, με τη συμμετοχή και τη δράση στο Σωματείο, στην Επιτροπή Αγώνα, το Σύλλογο, παντού, στον τόπο δουλειάς, στη γειτονιά, στο χωριό, στο σχολείο και στη σχολή, παίρνουμε μαζικά μέρος στη μάχη για να δοθεί άμεση δυναμική απάντηση με την πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 3 του Δεκέμβρη. Δηλώνουμε οργανωμένα, ταξικά και συλλογικά την ανυπακοή μας. Πρέπει να σπάσουμε το κλίμα ανοχής που ισχυρίζεται πως έχει η κυβέρνηση. Να σπάσουμε το κλίμα της κοινωνικής συνοχής και του εθνικού διαλόγου που προβάλλει η κυβέρνηση προσπαθώντας να υπονομεύσει και να καταργήσει ό,τι έχει απομείνει από τα δικαιώματά μας. Για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, η εφαρμογή των όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και η υλοποίηση των δεσμεύσεων των μνημονίων για το ασφαλιστικό δεν μπορεί παρά να είναι αιτία πολέμου. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι γεμάτος μέτρα για το ασφαλιστικό, νέα χαράτσια και περικοπές για την παιδεία, την υγεία, για το ΕΚΑΣ που θα πλήξει άμεσα χιλιάδες συνταξιούχους. Την ίδια ώρα σχεδιάζονται νέες δυσβάστακτες αλλαγές στη φορολογία των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, ενώ διατηρούνται και ενισχύονται οι προκλητικές φοροαπαλλαγές, οι διευκολύνσεις μαζί με τα χρηματοδοτικά πακέτα για το κεφάλαιο. Η κυβέρνηση προκλητικά βαφτίζει επιτυχία τα σκληρά μέτρα του πρώτου γύρου της διαπραγμάτευσης, θεωρεί δηλαδή επιτυχία τη διατήρηση όλων των μνημονιακών μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων, την κλιμάκωση της φοροεπιδρομής στο λαό, τη μονιμοποίηση του έμφυα, τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τις μειώσεις της συντάξης μέσω της αύξησης της εισφοράς για την υγεία. Πανηγυρίζει γιατί πέτυχε τους στόχους που υπαγόρευσαν οι ανάγκες του κεφαλαίου και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που φορτώνει τα βάρη στο λαό και η άρση της όποιας προστασίας της πρώτης κατοικίας ανοίγει τον δρόμο στους πληστηριασμούς που χιλιάδες λαϊκές οικογένειες θα χάσουν τα σπίτια τους. Η αντιλαϊκή επίθεση συμπίπτει με τις επικίνδυνες εξελίξεις μετά τις πολύνεκρες εγκληματικές επιθέσεις στο Παρίσι, αλλά και την όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών με την κατάρριψη του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους από την Τουρκία. Τα τραγικά γεγονότα στη Γαλλία επιδιώκεται στο όνομα της καταπολέμησης τρομοκρατίας να γίνουν το άλοθη για την ενίσχυση της υπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, για την ένταση της αστυνομοκρατίας, της καταστολής, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να περάσει το κλίμα φόβου, ανοχής στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στα μέτρα καταστολής κατά των λαών, στο νέο κύμα ξενοφοβίας και ρατσισμού που αναπτύσσεται και καλλιεργούν τα διάφορα αστικά επιταλεία. Ο λαός να απομονώσει τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση δολοφόνων της Χρυσής Αυγής
που στηρίζει στρατιωτικές υπεριαλιστικές επεμβάσεις και σπέρνει μίσος ενάντια στους λαούς. Να γίνει πράξη το λαϊκό σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό» στους φωνιάδες των λαών. Τώρα πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή πάλι ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στην υπεριαλιστική επέμβαση και πόλεμο, μαζί με την πάλι για τα επίγοντα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας, για να μην περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα. Κάθε μέρα που περνά αποδεικνύεται πως κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του την επίθεση. Καμιά ατομική στάση δεν μπορεί να δώσει διέξοδο. Στον ολομέτωπο και άγριο πόλεμο που μας έχουν κηρύξει, χρειάζεται οργανωμένη, συλλογική, αγωνιστική απάντηση. Να αλλάξουμε τους συσχετισμούς παντού. Να δυναμώσει η οργάνωση στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, να συσπηρωθούμε περισσότερα σωματεία και συνδικαλιστές με το ΠΑΜΕ. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην συμβιβαστούν με την κατάργηση των δικαιωμάτων τους, να μην αρκεστούν στα ελάχιστα. Να ξεπεράσουν τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που τα έχουν δώσει όλα στο μεγάλο κεφάλαιο και έχουν βάλει πλάτη και συνεχίζουν να βάζουν πλάτη στην εφαρμογή αντιλαϊκών μέτρων. Η γραμμή του συμβιβασμού και της υποταγής που ακολουθούν αποκαθαρίνει την οργάνωση των εργαζόμενων, οδηγεί στις μειωμένες απαιτήσεις. Δυνάμωσε τη γραμμή του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου του ΠΑΜΕ, την κοινωνική συμμαχία. Πίστεψε στη δύναμή σου, φέρε τα πάνω κάτω. Όλοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 3 Δεκέμβρη την Πέμπτη, στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Πετρινού.